Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ιστορική τράπεζα με θέμα τη λίμωξη COVID-19. Αυτή είναι η δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων και στα επόμενα 10 λεπτά θα εστιάσω στην αλληλεπίδραση μεταξύ της λίμωξης COVID-19 και του καρδιακιακού συστήματος, καθώς και στην επίδραση της λίμωξης COVID-19 στη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών, οι οποίοι δεν νοσούν από COVID. Έτσι, μετά από αρκετές εξαιρετικές παρουσιάσεις, θα ήθελα να τονίσω ότι η λίμωξη από COVID-19 μας υπενθύμισε την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης θνητότητας και των καρδιακιακών συμβαμάτων σε ασθενείς οι οποίοι έχουν γνωστή καρδιακιακή νόσο και έχουν υποστεί κάποια λίμωξη του αναπνευστικού. Ανέδειξε όμως και μηχανισμούς συγκεκριμένους για το COVID-19 και μοναδικούς για αυτή τη νόσο, και επίσης ανέδειξε το τάση στη μία του συστήματος παρακολούθησης των καρδιολογικών ασθενών, τα οποία αν τα διορθώσουμε ενδεχομένως στο μέλλον μπορούμε να βελτιώσουμε και τη φροντίδα αυτών των ασθενών. Θα εισάγω τη συζήτηση με ένα περιστατικό από την κλινική COVID του νοσοκομείου Αλεξάνδρου, μια 60χρονη χωρίς ιδιαίτερες συνοσηρότητες, η οποία αφού νοσηλεύτηκε με αναπνευστική ανεπάρκεια και έλαβε θεραπεία με high flow nasal cannula για αρκετές ημέρες και έλαβε εξιτήριο επιτυχώς από το νοσοκομείο. Η κυρία αυτή είχε ένα αποκλεισμό αριστερού σκέλους, καθώς και μία ήπια δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, η οποία διαγνώστηκε στον υπέρηχο καρδιάς μετά από κάποιο αίσθημα παλμών που ανέφερε στο νοσοκομείο. Αυτό μας οδήγησε στο να πραγματοποιήσουμε μία μαγνητική κυραδιάση μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, η οποία ανέδειξε δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας αλλά και της δεξιάς ήπια, με διατηρημένη καρδιακή παροχή, καθώς και αυξημένο ταφένα 2, οριακό ECV, μεσοτυχωματική σκιαγραφική ενίσχυση στο διάφραγμα και το κατώτερο τείχωμα. Όλα αυτά συνολικά θα έλεγα ότι πληρούν τα τοποποιημένα κριτήρια Lake Louise του 2018 για την μυοκαρδίτιδα και ενδεχομένως και μια υποψία για παλιό ή ένα υπεροκάρδιο έμφραγμα. Αγνώστο ενδεχομένως χρονικού διαστήματος το οποίο συνέβη. Αυτά λοιπόν μας οδηγούν, αυτή η περίπτωση συνοψίζει ενδεχομένως διαφορετικούς μηχανισμούς βλάβης στο μυοκάρδιο αυτών των ασθενών, και θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι η λίμωξη από COVID-19 δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, οι οποίες κυμαίνονται από ήπια νόσο έως βαριά νόσηση, στην οποία προεξάρχει η υπερβολική φλεγμονώδης αντίδραση. Στο επίκεντρο των παθογενετικών μηχανισμών βρίσκεται η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης ακίδας και του ACE2, του τύπου 2 μετατροπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, καθώς και της αναγνώρισης του RNA του ιού από τους toll-like receptors, οι οποίοι εκλείουν ενδεχομένως αυτή τη φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή λοιπόν η υπέρμετρη φλεγμονώδης αντίδραση οδηγεί σε βλάβη του ενδοθυλίου και σε ενεργοποίηση προθρομβωτικών μηχανισμών, τόσο σε μικροαγγειακό όσο και σε μακροαγγειακό επίπεδο. Με αποτέλεσμα, αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριά νόσηση, ειδικά ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου ή συνοσηρότητες, μεταξύ αυτών και καρδιακιακές, να είναι αυτοί που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο θανάτου. Σε αυτούς τους ασθενείς, ένα στους πέντε μεταξύ των νοσηλευομένων θα εμφανίσουν κάποιο βαθμό μυοκαρδιακή βλάβη, η οποία συνήθως διαγνώσκεται ως μία αύξηση της τροπονίνης, της υψηλής ευαισθησίας της τροπονίνης. Ποιοι είναι λοιπόν οι μηχανισμοί αυτοί? Θα το διαχώριζα σε έμεσους, οι οποίοι είναι πλέον συχνοί, και άμεσους. Οι έμεσοι μηχανισμοί είναι είτε τύπου 1 ή τύπου 2 ισχυμικοί μηχανισμοί σε επίπεδο επικαρδιακών στεφανιών αρτηριών, είτε μικροαγγειακή βλάβη λόγω θρόμβων στη μικροαγγειακή κυκλοφορία σε συνδυασμό με το υπερφλεγμονώδες στάδιο της νόσου, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα stress-induced καρδιομυοπάθεια, όπως είναι το τακοτσούμπο, καθώς επίσης και πολύ λιγότερο συχνά στην άμεση καρδιοτοξική βλάβη, δηλαδή την εμφάνιση μυοκαρδίτιδας. Συνολικά θα έλεγα ότι αθρηστικά η μυοκαρδιακή βλάβη είναι μεν συχνή, είναι συνήθως ήπια, ωστόσο συνδέεται με αρνητικά συμβάματα, με αρνητική πρόγνωση. Και εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή έχουν συνοσηρότητες. Όπως ανέφερα, γιατί κομβικό ρόλο, κεντρικό ρόλο παίζει το ένζυμο ACE2, το οποίο
Έχει γενικότερα ευεργετικές δράσεις στο μυοκάρδιο, εκφράζεται ιδιαίτερα στο πνεύμα, στο ενδοθύλιο και λιγότερο στην καρδιά. Αυξάνεται ενδεχομένως υπό την επίδραση κάποιων φαρμάκων όπως τον ACE inhibitors ή τον ARBs. Τον βλέπουμε ότι μειώνεται η παραγωγή του ενζήμου αυτού μετά τη λίμωξη από COVID-19 και ενδεχομένως και εδώ να είναι ένας μηχανισμός προστασίας, καθώς σε προκλινικές μελέτες έχουμε δει ότι χορήγηση ανασυνδυασμένου ανθρώπινου ACE2 σε πραγματόζωα τα οποία δεν εκφράζουν αυτόν τον παράγοντα οδηγεί σε καλύτερα αναπνευστικά, σε λιγότερα αναπνευστικά συμβάματα. Κλινικά λοιπόν, οι καρδιακές επιπλοκές της λίμωξης COVID-19 είναι ετερογενείς. Θα έλεγα ότι όπως έχουν δείξει διάφορα ρέτζεστες από διάφορες χώρες, ένα στους 5 ασθενείς θα αναπτύξουν μυοκαρδιακή βλάβη με τη μορφή ήπιας αύξησης της τροπονίνης. Θα λέγαμε ότι μια υψηλή ευαισθησία στο πονίνι θα είναι αυξημένη λιγότερο σημείως από 100. Κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς ενδεχομένως να έχουν παρόμοιες καρδιακές ή διγνωσίες καρδιακής ανεπάρκειας. Ενδεχομένως και αυτή όμως η αύξηση της τροπονίνης να οφείλεται σε πνευμονική εμβολή, σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, σε αρρυθμίες, κυρίως κολλητική μαμαρική μεταχεία και ηλιακή ανταπόκριση. Μία μειοψηφία, θα έλεγα, αυτών των ασθενών είναι αυτοί που θα έχουν πολύ υψηλές τιμές τροπονίνης. Αυτοί λοιπόν που θα έχουν ένα τύπου 1 έμφραγμα, είτε STEMI είτε non-STEMI, μυοκαρδίτιδα, ίσως stress-induced καρδιομυοπάθεια, δηλαδή κατά τσούμπο, ή και θα είναι σε κατάσταση καταπληξίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ COVID-19 και του καρδιακιακού συστήματος οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Οι ασθενείς αυτοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά και να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται, οι καρδιακιακές συνοσιρότητες ή η εγκατεστημένη καρδιακή νόσος οδηγεί σε βαρύτερη νόσο και παρεκτεταμένη νοσηλεία. Αυτοί οι ασθενείς έχουν δυσκολία στην αποκατάσταση και μετά, αφού εξέλθουν στο νοσοκομείο, έχουν και αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν συμβάματα καρδιακιακά ή να επιδεινωθεί η υποκείμενη καρδιακή νόσος τους. Και ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυτό το λεγόμενο long COVID, δηλαδή μένοντα συμπτώματα περισσότερο από 3 μήνες. Ένα στους 5 ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID έχουν συνοσηρότητες, επομένως είναι αρκετά συχνό αυτό, και μεταξύ αυτών των οποίων έχουν συνοσηρότητες καρδιακιακές ή εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, όπως στεφανία νόσο γνωστή ή καρδιακή ανεπάρκεια, η ενδονοσοκομιακή θνητότητα είναι ιδιαίτερα ψηλή και συχνά υπερβαίνει σε registries και το 20%. Και βεβαίως είναι και αυξημένη πιθανότητα διασωλήνωσης και παρατεταμένη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μία μελέτη που έχουμε κάνει έδειξε ότι σε 300 ασθενείς με COVID-19 το υλικό φορτίο δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον βαθμό μυοκαρδιακής βλάβης. Η μυοκαρδιακή βλάβη ναι μεν σχετίζεται με την πρόγνωση, αλλά οφείλεται και καθορίζεται πιο πολύ από τις καρδιακές συνοσηρότητες και το υποκείμενο καρδιακιακό νόσημα. Και ας πάμε τώρα στη διάγνωση αυτών των βλαβών, οι οποίες είναι μεν ετερογενείς, αλλά και χρησιμοποιούμε την τροπονίνη, όπως είπαμε, ως πρώτο διαγνωστικό και προγνωστικό βέβαια εργαλείο. Συχνά θα ζητηθεί ένας υπέρηχος καρδιάς, ο οποίος στο 1/3 των ασθενών θα αλλάξει ενδεχομένως το management, την προσέγγιση δηλαδή, και στην πλειοψηφία των ασθενών θα αναδείξει δεξιά δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας, ενδεχομένως λόγω της υποξίας. Αν υπάρχει πνευμονική εμβολή, θα δούμε οπωσδήποτε strain της δεξιάς κοιλίας, ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό θα δούμε τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας και έκπτωση της συστολικής λειτουργίας. Αναφέραμε πριν τη μαγνητική καρδιάς και βέβαια δεν είναι μια εξέταση ρουτίνας για αυτούς τους ασθενείς. Θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο σε αυτούς που έχουν υποψία μυοκαρδίτιδας, σε αυτούς λοιπόν που έχουν μια νέα έκπτωση του κλάσματος εξωθήσεως ή πολλαπλές κοιλιακές αρρυθμίες οι οποίες δεν προϋπήρχαν. Είναι όμως συχνή μυοκαρδίτιδα από λίμωξη COVID-19. Έχουμε άμεση μυοκαρδιακή βλάβη από τον ιό? Η απάντηση είναι όχι. Δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις τόσο με μαγνητική καρδιάς όσο και με βιοψία, δηλαδή επιβεβαιωμένη διήθηση του μυοκαρδίου από φλεγμονώδη κύτταρα με συνοδό νέκρωση, η οποία δεν είναι ισχυρική αιτιολογία, είναι σχετικά σπάνια σε αυτά τα νοσήματα, σε αυτή τη λίμωξη. Και μάλιστα, μία μελέτη της προηγούμενης εβδομάδας στο Circulation έδειξε ότι μεταξύ αυτών που νοσούν ήπια από την νόσο, το ποσοστό το οποίο έχει πραγματικά μυοκαρδιακή βλάβη είναι ιδιαίτερα χαμηλό, κάτω το 1%, και μεταξύ αυτών που είχαν και αυξημένη πιθανότητα να υπάρχει κάποια μυοκαρδιακή βλάβη και υποβλήθησαν σε μαγνητική τομογραφία, μόνο 3
είχαν πλειούσαν μόνο σε τρεις τα κριτήρια, τα Lake Louise ήταν θετικά. Άρα σίγουρα δεν είναι ιδιαίτερα συχνή η άμεση βλάβη, ωστόσο η έμεση σε ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι σχετικά συχνή, θα λέγαμε. Αναφέραμε λοιπόν ποιες διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις και πάντα η ερώτηση τίθεται στην κλινική πράξη ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες. Σίγουρα η πλειοψηφία των διαγνωστικών εξετάσεων σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητες και μπορούν να γίνουν σε εξωτερική βάση. Με σκοπό βέβαια να αποφευθεί η έκθεση τόσο του προσωπικού όσο και των άλλων ασθενών στη λίμωξη COVID-19. Έτσι. Αυτό όμως που είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται ενδεχομένως εντοπισμένα ώστε να απαντήσει μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι ο υπέρυθρος καρδιάς, ο οποίος θα είναι εντοπισμένος και θα απαντήσει στην ερώτηση αν υπάρχει δυσλειτουργία δεξιάς κοιλίας, αν υπάρχει υποψία πνευμονικής εμβολής, αν υπάρχει έκπτωση της αριστερής. Τη λειτουργία τη αριστερή κοιλία και ενδεχομένως να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε την κατάσταση του ενταγκιακού όγκου σε αυτούς τους ασθενείς. Το δισοφάγιο για τον αποκλεισμό ενδοκαρδίτιδας και αυτό ενδεχομένως να αυξάνει την πιθανότητα έκθεσης. Επομένως, τις περισσότερες από αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις θα τις πραγματοποιήσουμε όταν ο ασθενής βγει εκτός νοσοκομείου ή όταν αρνητικοποιηθεί. Τι γίνεται όμως με τις επεμβατικές διαγνωστικές ή και θεραπευτικές πράξεις. Και ειδικότερα τι γίνεται στην περίπτωση του STEMI και του υψηλού κινδύνου non-STEMI, που είναι, θα έλεγα, οι πλέον επίγουσες καρδιαγγειακές επιπλοκές που μπορούν να συμβούν στα πλαίσια της λίμωξης COVID-19. Η πραγματικότητα μας λέει, όπως και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, όσο τις ελληνικές όσο και τις ευρωπαϊκές, ότι προσπαθούμε και σε αυτούς τους ασθενείς να ακολουθήσουμε τα γνωστά ενεδειγμένα πρωτόκολλα θεραπείας του STEMI και του non-STEMI, να στείλουμε αυτούς τους ασθενείς για πρωτογενειακή αγκιοπλαστική, αν έχουν STEMI, και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά, αλλά έχουν non-STEMI, και αυτοί να πάνε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο ή σε κάποιο αιμοδυναμικό εργαστήριο το οποίο έχει την δυνατότητα να επέμβει. Και αυτό συμβαίνει γιατί είδαμε από μελέτες πρώιμα στην περίοδο της πανδημίας ότι δεν είναι ενδεχομένως η νοδόληση η ενδεδειγμένη θεραπεία αυτών των ασθενών με STEMI. Πολλοί από αυτούς έχουν μη αποφρακτική στεφανία νόσου, όπως είπαμε, ενδεχομένως να υπάρχει και μικροαγγειακή θρόμβωση, έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, αυξημένο κίνδυνο ισχυμίας μετά και επίσης αρκετοί από αυτούς δεν θα επιτύχουν και τη μητρία ροή μετά την επανεμάτωση εξαιτίας βέβαια του υψηλού φλεγμονώδους φορτίου και της ενεργοποίησης του θρομβωτικού συστήματος. Άρα προτιμούμε όσο είναι δυνατόν την πρωτογενή αγκιοπλαστική σε αυτούς τους ασθενείς, με εξαίρεση αυτούς βέβαια που είναι χαμηλού κινδύνου non-STEMI, οι οποίοι αν είναι σταθεροί μπορούν σε αυτούς μπορεί να γίνει σεφαλιογραφία σε έναν δεύτερο χρόνο, ενδεχομένως και να φύγουν από το νοσοκομείο. Τι άλλο θα κάνουμε για αυτούς τους ασθενείς που έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα και νοσούν από COVID-19. Σίγουρα θα εφαρμόσουμε τους θεραπευτικούς αλγόριθμους για COVID-19 με κύριο στόχο την αποκατάσταση του αερισμού φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου, όσο αυτό είναι εφικτό. Υποστηρικτική θεραπεία για την υποκείμενη καρδιακή νόσο συνεχίζεται και συγκεκριμένα συνεχίζουμε και τους ACE inhibitors, τους SARBs, TARNIs. Ενδεχομένως οι SGLT2 να μην είναι το ενδεδειγμένο φάρμακο σε αυτή την περίπτωση, να μην το αρχίσουμε δηλαδή σε αυτούς λόγω κινδύνου γλυκαιμικής διαβητικής και τοξέωσης και βέβαια θρομβοπροφύλαξη, συνέχιση των αντιεμεμποταλιακών και των αντιπυκτικών θεραπείων που ήδη λαμβάνουν αυτοί οι ασθενείς. Και βέβαια, αν έχουν μυοκαρδιακή βλάβη, αν έχουν υψηλές τροπονίνες, αν υποψιαζόμαστε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, σε αυτούς θα πρέπει να θεραπευτούν κανονικά, όπως σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, με θεραπευτική δόση αντιπυκτικής αγωγής. Πρόληψη καλύτερη της θεραπείας, η πρόληψη αυτή τη στιγμή είναι ο εμβολιασμός, σε συνδυασμό με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και την χρήση μάσκας. Τι κάνουμε σε περιπτώσεις περικαρδίτητας, που και αυτή ενδεχομένως να μην είναι τόσο συχνή, όσο τη βλέπουμε. Έχουμε και πρόσφατα κάποια ελπιδοφόρα αποτελέσματα στην ασπιρίνη, αλλά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με πολυκυκίνη, ενώ σε πιο βαριές περιπτώσεις, ειδικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι θα λάβουν και κορτικοστεροειδή, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και συνδυασμό κορτικοστεροειδών με πολυκυκίνη. Ωστόσο, ο άξονας είναι, θα έλεγα, ασπιρίνη μαζί με πολυκυκίνη σε αυτούς τους ασθενείς, στο πρώτο επεισόδιο. Αφού λοιπόν αυτοί εξέλθουν από το νοσοκομείο επιτυχώς, τι γίνεται μετά? Ένα στους τρεις έχει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα για ένα παρατεταμένο διάστημα. Είναι το λεγόμενο long COVID, το οποίο ακόμα δεν έχουμε διευκρινίσει
πώς και πού οφείλεται, και ειδικά οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αυξημένο δείκτη συνοσιωτήτων ή εγκατεστημένη καρδιακή νόσο, ενδεχομένως να έχουν αυτά τα συμπτώματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων τόσο καρδιακών όσο και πνευμονικών. Σίγουρα θέλουμε να τους δούμε 4-6 εβδομάδες μετά και στο τρίμηνο με βιοδείκτες, ενδεχομένως και υπερηχοκαρδιάς ηχότερα, ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα. Αυτό που θα μας βοηθήσει σε βάθος χρόνου να ξεχωρίσουμε τα καρδιαγγειακά από τα πνευμονικά συμπτώματα, εκτός από τους βιοδείκτες και τον υπέρηχο, είναι η δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε ήδη καλή πρόσβαση σε προγράμματα κατάστασης, αλλά σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς θα ήταν μία λύση για κάποια από αυτά τα συμπτώματά τους. Ας περάσουμε τώρα στην επίδραση του COVID-19 σε ασθενείς οι οποίοι δεν νοσούν, αλλά έχουν όμως καρδιακά συμπτώματα. Αυτό που είδαμε στην περίοδο της πανδημίας είναι ότι μειώθηκαν τα εμφράγματα στην Ελλάδα. Και αυτό σε μια πανελλήνια επιδημιολογική μελέτη μεταφράστηκε σε μείωση των, όχι μόνο του στέμι, αλλά και του non-στέμι της ασταθής της τάχης, όλων γενικά των οξέων στεφανίων συμπαμάτων, κατά ένα μέσο όρο της τάξης του 20%. Σε μια μονοκεντρική προοπτική έρευνα από το νοσοκομείο μας, είδαμε ότι ο μέσος χρόνος από την έναρξη συμπτωμάτων μέχρι την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας αυξήθηκε σημαντικά, σχεδόν τριπλασιάστηκε. Το ίδιο συνέβη στον χρόνο από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τη διενέργεια στεφανιογραφίας. Αντίθετα, το door to balloon time δεν αυξήθηκε σημαντικά, ωστόσο έχουμε στοιχεία από ρέτζεστρι του εξωτερικού, τα οποία έδειξαν ότι και σε αυτούς τους ασθενείς το door to balloon time ενδεχομένως αυξήθηκε λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση, την ανάγκη μετακίνηση αυτών των ασθενών από νοσοκομείο ή σε άλλο νοσοκομείο ή ακόμα και στο ίδιο νοσοκομείο για την αποφυγή έκθεσης προσωπικού ή άλλων ασθενών. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτούς τους ασθενείς? Όπως είπαμε, στόχος είναι να θεραπευτεί άμεσα το υποκείμενο αίτιο, το στέμι, το non-στέμι του υψηλού κινδύνου ή ό,τι άλλο χρειάζεται σε ασθενείς οι οποίοι δεν νοσούν από COVID. Ωστόσο, λόγω του φόρτου του συστήματος, κάποιες από αυτές τις επεμβατικές πράξεις, οι οποίες καθορίζονται και σε statement της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενδεχομένως να πρέπει να περιμένουν μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες να πραγματοποιηθούν σε εξωτερική βάση, αν δεν είναι επίγουσες. Άρα θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις για το τι είναι επίγον και τι δεν είναι επίγον για αυτούς τους ασθενείς. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στις προοπτικές. Νομίζω αυτό που μας δίδαξε η πανδημία, αυτό που μας ανάγκασε να κάνουμε, είναι η τηλεατρική. Αρκετοί από αυτούς τους ασθενείς δεν θα έρχονταν στο νοσοκομείο όσο συχνά θα τους παρακολουθούσαμε πριν. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρακολουθούνται αυτοί οι ασθενείς και να βεβαιώσουμε ότι θα παίρνουν βεβαίως τα φάρμακά τους, αλλά να έχουμε και κάποια αντικειμενικά στοιχεία της πρόοδου της νόσου τους. Εκτός λοιπόν από τα συστήματα υποκειμενικής καταγραφής συμπτωμάτων, το αν παίρνουν τα φάρμακά τους ή όχι, υπάρχουν και συστήματα καταγραφής μνημονικών πιέσεων ή άλλα συστήματα όπως το CardioLogic. Εδώ είναι ένα σύστημα, το λεγόμενο CardioMEM, ένα εισιτήρα που εισάγεται στις πνευμονικές αρτηρίες, τα οποία έχουν βρεθεί ότι μειώνουν τις επανεισαγωγές του νοσοκομείου. Σίγουρα η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη της τηλεατρικής σε αρκετούς από αυτούς τους ασθενείς και νομίζω σίγουρα είναι μια ευκαιρία τώρα να εγκαταστήσουμε αυτά τα προγράμματα και να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα εισάγουμε στη ρουτίνα της παρακολούθησης αυτών των ασθενών και στο μέλλον. Άρα, συμπερασματικά, οι καρδιακές συνοσηρότητες είναι συχνά μεταξύ νοσηλευόμενων ασθενών και η θνητότητα είναι υψηλή μεταξύ αυτών των ασθενών με γνωστή καρδιακή νόσο. Η μυοκαρδιακή βλάβη με αυξημένη τροπονίνη είναι η πλέον συχνή εκδήλωση. Ωστόσο, αρκετά άλλα συμβάματα έμεσα ή άμεσα σχετιζόμενα με τον COVID μπορεί να συμβούν. Η αυξημένη τροπονίνη έχει διαγνωστική και προγνωστική αξία. Συνήθως είναι η πίος αυξημένη, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις σχετίζεται με αρνητική πρόγνωση. Η μυοκαρδίτιδα είναι σπάνια. Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια μελέτη που σε κάποιους ασθενείς θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε την απόφασή μας. Πρέπει να είναι εντοπισμένο και να απαντάει ακριβώς στην ερώτηση που θέτει ο κλινικός γιατρός. Προέχει η πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Συνεχίζουμε κανονικά τη φαρμακευτική αγωγή κατά την νοσηλεία και μετά. Και βέβαια, κάνουμε τις απαραίτητες επεμβατικές πράξεις όπως ορίζονται από τα guidelines. Κάποιες πράξεις επεμβατικές διαγνωστικές ρουτίνας ενδεχομένως να μεταφερθούν αργότερα για να αποφυγθεί η διασπορά και η έκθεση προσωπικού και άλλων ασθενών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.